Πάμε να κάνουμε μια ωραία πρωτότυπη πίτα. Ανοιχτή. Με κοτόπουλο, με φέτα, με ντοματίνια, τα έχει όλα. Ξεκινάμε το μαγείρεμα. Εδώ πρώτα. Έχω φτιάξει μια ωραία μπεσαμέλ. Αυτή είναι η βάση. Είναι το υλικό το οποίο θα δέσει όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή έχουμε μια πολύ ωραία κρεμώδη γέμιση, θέλουμε και ένα δυνατό φύλλο. Οπότε, το φύλλο ολικής άλεσης εδώ, το χωριάτικο φύλλο ολικής άλεσης που έχει μέσα και φυτικές ίνες, είναι το ιδανικό φύλλο για να κάνουμε αυτή την ωραία πίτα. Αλλά πρώτα όμως πρέπει να ετοιμάσουμε όλα τα υλικά της γέμισης. Άρα, έχουμε την μπεσαμέλ. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα υλικά. Εδώ έχω ντομάτες baby, ωραίες, με το κοτσανάκι τους όπως βλέπετε. Ελληνικές ντομάτες οι οποίες οριμάζουν πάνω στο κοτσάνι. Έχουν πολύ πλούσια γεύση, μεστή γεύση. Είναι πολύ γλυκές και κάνουν για κάθε είδους μαγείρεμα. Και εδώ τώρα μέσα στην πίτα έρχονται και δροσίζουν τη γέμιση. Γιατί έχουμε πλούσια υλικά και θέλουν και κάτι έτσι πιο δροσερό. Και η ντομάτα είναι η λύση. Εδώ τις ντομάτες αυτές, τις μικρές, τις κόβω στη μέση. Για να μην διαλυθούν και τελείως. Πρέπει να τις βλέπουμε και να τις καταλαβαίνουμε όταν τις δοκιμάζουμε. Και είναι και πολύ ωραίες ντομάτες για να τις χρησιμοποιήσουμε σε μια κλασική σαλάτα, όπως η χωριάτικη σαλάτα για παράδειγμα. Εξαιρετικές. Εδώ τώρα θέλω ένα μπολ για να βάλω όλα τα υλικά της γέμισης. Ξεκινάω πρώτα με κοτόπουλο. Κοτόπουλο ψαχνό, εδώ βρασμένο, το έχω ξεψαχνίσει. Μπορείτε να βάλετε στήθος ή μπούτι, να βάλετε κοτόπουλο που σας έχει περισσέψει ή να βράσετε μια μικρή ποσότητα. Και μάλιστα αν βράσετε ένα κοτόπουλο μαζί με τα κόκαλά του ή ένα ολόκληρο κοτόπουλο, κάνετε και μια σούπα, κάνετε και μια πίτα. Συνεχίζω με τις ντομάτες. Πάμε τώρα στις μελιτζάνες, γιατί αυτή η πίτα έχει και μελιτζάνες και είναι ωραίος πρωτότυπος συνδυασμός. Τις μελιτζάνες αυτές τις έχω κόψει σε φέτες, τις έβαλα σε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί, τις ράντισα με λίγο ελαιόλαδο και τις έψησα στους 180 βαθμούς για μισή ώρα περίπου. Με αυτόν τον τρόπο οι μελιτζάνες ψήνονται, είναι γλυκές, μαλακώνουν και παράλληλα δεν απορροφούν και πολύ λάδι. Οπότε είναι ιδανικές για οποιοδήποτε μαγείρεμα και εδώ φυσικά δίνουν και αυτές με τη σειρά τους γεύση και ωραία υφή. Βάζω λοιπόν τις φέτες, εδώ δεν τις ψιλοκόβω, δεν θέλουν να χαθούν, θέλουν να φαίνονται μέσα στο μείγμα, να τις καταλαβαίνουμε όταν τρώμε ένα κομμάτι πίτα. Και συνεχίζω με φέτα, την κόβω σε χοντρά κομμάτια. Και θα δώσουμε τώρα άρωμα με τρία ωραία μυρωδικά. Βασιλικός, θυμάρι και εστραγγόν. Ένας ωραίος συνδυασμός, αρωματικός, που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το κοτόπουλο και με τα λαχανικά που έχουμε μέσα στη γέμιση. Ξεκινάω πρώτα με το βασιλικό. Ξερός βασιλικός, σούπερ αρωματικός. Θυμάρι, απαραίτητο σε όλα τα μαγειρέματα. Ταιριάζει ιδανικά με τα πάντα. Και εστραγγόν που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα πουλερικά. Εδώ δεν πρέπει να το παρακάνουμε, βάζουμε λίγο, αλλά αυτό το λίγο είναι αρκετό για να μας δώσει δυνατό άρωμα. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε από πού προμηθευόμαστε τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά, γιατί πρέπει να είναι πάντα φρέσκα και να είναι σούπερ αρωματικά. Και αυτά είναι και φρέσκα και ωραία αρωματικά. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα με ανθό αλατιού, σε νυφάδες, θαλασσινό αλάτι φυσικό, 100%, με πολύ γεύση. Και αυγά. Ανακατεύω σε πρώτη δόση αυτά τα υλικά και να ρίξω στο τέλος την μπεσαμέλ, γιατί η μπεσαμέλ είναι αυτή που θα δώσει πολύ ωραία κρεμώδη υφή στη γέμιση και θα ενώσει όλα τα υλικά και θα έχουμε μια πίτα συγκλονιστική, πεντανόστιμη. Και πολύ ωραία στην εμφάνιση, αλλά και πολύ γευστική. Και φτάσαμε τώρα στην μπεσαμέλ. Εδώ, τελευταία κίνηση. Μια ωραία βελούδινη μπεσαμέλ. Και ένα καλό ανακάτεμα με όλα τα υλικά πλέον. Αυτή είναι η γέμιση. Πάμε τώρα να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε αυτό το ωραίο χωριάτικο φύλλο ολικής άλεσης που είναι και πρωτότυπο και νόστιμο για να φτιάξουμε την πίτα. Για την ανοιχτή πίτα με κοτόπουλο, μελιτζάνες και φέτα, για ένα στρογγυλό ταψί με διάμετρο 30 εκατοστά περίπου θα χρειαστείτε ένα πακέτο χωριάτικο φύλλο ολικής άλεσης, 500 γραμμάρια βρασμένο ψαχνό κοτόπουλου, 2 μελιτζάνες, 500 γραμμάρια ντομάτες baby, 1 λίτρο γάλα, 100 γραμμάρια βούτυρο,
100 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, 250 γραμμάρια φέτα, 4 αυγά, από ένα κουταλάκι του γλυκού, θυμάρι, βασιλικό και εστραγγόν, ελαιόλαδο, ανθό αλατιού σε νυφάδες. Όταν έχουμε μια τόσο πλούσια γέμιση, θέλουμε και ένα φύλλο που να μπορεί να την υποστηρίξει. Δηλαδή να την κρατήσει, να ψηθεί, χωρίς να σκιστεί, χωρίς να ανοίξει, να αντέξει και να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή τραγανό φύλλο και ωραία βελούδινη γέμιση. Και εδώ το χωριάτικο φύλλο ολικής άλεσης τα έχει όλα αυτά. Είναι φτιαγμένο από αλεύρι από όλο τον καρπό του σιταριού. Οπότε έχει και πλούσια γεύση και παράλληλα έχει και φυτικές ίνες, που είναι πολύ σημαντικές για τη διατροφή μας. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, το οποίο μένει και μετά το ψήσιμο. Θέλω να δούμε τώρα το φύλλο εδώ. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Έχουμε ένα φύλλο ζυμωμένο με ελαιόλαδο, το οποίο είναι βελούδινο όπως το βλέπετε. Έχει ελαστικότητα, οπότε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ να το απλώσω στο ταψί, στο σκεύος όπου θα σχηματίσω την πίτα και θα την ψήσω. Και παράλληλα ξέρω ότι όταν θα ψηθεί θα είναι και τραγανό και θα είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Αυτό λοιπόν τώρα το φύλλο, ένα-ένα, το ανοίγω, όπως βλέπετε εδώ, και το απλώνω στο σκεύος όπου θα ψήσουμε την πίτα. Να το, βλέπετε, έχει ελαστικότητα, είναι ανθεκτικό, τα έχει όλα. Εδώ τώρα, ξεκινάμε. Βάζω λίγο λάδι, παίρνω ένα φύλλο. Και εδώ το πιέζω για να καλύψει και τα τυχώματα γύρω γύρω. Και πάλι λίγο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε ελαιόλαδο σε κάθε φύλλο για να έχουμε στο τέλος ένα πολύ ωραίο τραγανό ψημένο φύλλο. Αυτό είναι το μυστικό. Πάμε ξανά. Τώρα όπως βλέπετε το άλλο φύλλο το βάζω κάθετα, γιατί θέλω να καλύψω ενδεχομένως κάποια κενά που δημιουργούνται εδώ στα τυχώματα. Και έτσι σιγά 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 θα καλύψουμε όλα τα τυχώματα ωραία για να έχουν το ίδιο πάχος. Πάλι λίγο ελαιόλαδο. Και τώρα, εδώ αδειάζω τη γέμιση. Κοιτάξτε τώρα πόσο βελούδινη είναι η γέμιση. Απίθανη, έτσι, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Στρώνω την επιφάνεια. Και τώρα πιάνουμε τα φύλλα εξωτερικά και τα γυρίζουμε προς τα μέσα για να κάνουμε αυτό που λέμε κόθρο, δηλαδή αυτό το ωραίο κορδόνι ζύμης γύρω γύρω, που είναι έξτρα τραγανό, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό χαρίζει πολλά στην πίτα. Έχουμε μια πίτα μοναδική, ανοιχτή, με βελούδινη γέμιση, με ωραίο φύλλο. Απίθανη. Αυτή η πίτα είναι ωραία να γίνει σε ένα τέτοιο σκεύος, στρογγυλό, με διάμετρο 30 εκατοστά, με ύψος περίπου 6 εκατοστά, γιατί είναι τόσο ωραία η γέμιση που είναι πολύ εντυπωσιακή όταν θα ψηθεί και θα την κόψετε σε μερίδες. Φυσικά μπορείτε να την κάνετε και σε ένα πιο απλό ταψί, ένα κανονικό ταψί 30x40, θα είναι λίγο πιο χαμηλή, η γεύση είναι η ίδια, απλά εδώ κοιτάμε λίγο και την εμφάνιση. Λοιπόν, τελευταία κίνηση πριν πάμε στο φούρνο. Ραντίζω με ελαιόλαδο περιμετρικά, εδώ τα φύλλα, για να γίνουν πιο τραγανά ακόμη. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς, ψήνουμε την πίτα για 50 λεπτά περίπου, την αφήνουμε μετά να κρυώσει ελαφρά για να μπορέσουμε να την κόψουμε σε μερίδες, για να μπορέσουμε να την ξεφορμάρουμε, και είναι απολαυστικότατη, είναι ονειρεμένη. Πάμε στο φούρνο.